πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα! Σήμερα 11/9 του 24 θα ξαναγυρίσουμε το φλιτζάνι μας, θα κάνουμε τις επιθυμίες μας και θα σκεφτούμε πολύ πολύ καλά όλα αυτά που μας απασχολούν. Θέλω να συγκεντρωθείτε, θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πάμε να σκεφτούμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας πολύ πολύ καλά, για να δούμε τι θα αποτυπωθεί σήμερα στο φλιτζάνι μας, στο πιατάκι μας, αν θα είναι καλά τα νέα. Για σκεφτείτε καλά, είναι έτοιμο. Θα διάσω και το πιατάκι μας, όπως πάντα, μέχρι να στεγνώσει καλά το φλιτζάνι μας. Είναι ευκαιρία να δούμε τα πρώτα που έρχονται τα καλά, γιατί καλά θα είναι. Καλά τα βλέπω. Ένα ερωτηματικό έχετε για κάτι πάρα πολύ έντονα, αλλά νομίζω πως δεν θα πάρετε κάποια απάντηση ακόμα, κάτι που επιθυμείτε, κάτι που σκέφτεστε πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει ένα έψιλον, ένα αλφα, τεράστιο το έψιλον, από δρόμο μακρινό, σας φέρνει νέα καλά. Υπάρχει ένα ζώδιο δίδυμος και ηχθείς που σας δίνει επιτυχία για μια πόρτα ή είναι σε πόρτα αυτό το άτομο και σας δίνει κάποια επιτυχία, κάποια συνεργασία, κάτι πολύ πολύ καλό. Είναι σίγουρα πολύ καλό ότι και αν είναι. Υπάρχει μια γυναίκα που σκύβει από πάνω σας και σας αγκαλιάζει, είναι μάνα, είναι αδερφή, είναι σύντροφος. Είναι μια γυναίκα που σας προσέχει πάρα πολύ. Θα σας δώσει χαρά, θα συζητήσετε και θα μοιραστείτε κάτι πολύ πολύ καλό. Αλφα, πι, κάπα, έψιλον, τοξότης, δίδυμος, ηχθείς και πάλι, ζυγός και σκορπιός, έντονα επάνω σε αυτή τη γυναίκα. Έχετε πάρα πολλά στηρίγματα, έχετε άτομα που σας υποστηρίζουν για κάτι που θέλετε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ίσως θέλετε να κάνετε μια νέα αρχή σε κάτι επαγγελματικό. Θα έχετε τη στήριξη, θα έχετε κόσμο, βλέπω πολύ κόσμο γενικά, καλοπροαίρετα τον βλέπω, όχι κάτι άσχημο. Βλέπω ένα χέρι βοηθείας από ένα κάπα, όνομα ή επώνυμο, κάτι πολύ πολύ καλό, και αυτό το κάπα σας φέρνει πολύ πολύ κόσμο. Ένα έψιλον πεντακάθαρο, όνομα ή επώνυμο, επίσης σας δίνει πολύ πολύ χαρά, που μπορεί να είναι και από δρόμο αυτό το άτομο, μπορεί όμως να το γνωρίσετε και τώρα και να είναι από μακριά. Πάμε να δούμε μέσα, αλλά πριν δούμε μέσα, θα πω ότι υπάρχει και μία συνάντηση, συγγνώμη, πολύ πολύ ωραία, θα κάνετε λόγια πολύ πολύ καλά και από πάνω ακριβώς υπάρχει ένας άγγελος, σαν άγγελο ζωγραφισμένος, κάτι την προστατεύει αυτή τη συνάντηση, κάτι θα γίνει πολύ καλό, θα πάει πολύ καλά, είναι σίγουρα πολύ πολύ καλό σύμβολο ο άγγελος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Και να πω ότι απ' έξω μου τράβηξε πολύ την προσοχή ένα γάμα, το οποίο είναι πεντακάθαρο, θα σας το δείξω, και είναι πολύ πολύ στεναχωρημένο. Κρατάει βάρος μεγάλο στο στήθος του αυτό το γάμα για κάτι, όνομα ή επώνυμο πάντα. Από δρόμο είναι, κάνει δρόμο, όσο υπάρχει απόσταση. Θα σας πει λόγια, θα κάνει δάκρυα, θα κάνει ένα ξέσπασμα αυτό το άτομο και αν θα το γυρίσω έτσι, νομίζω πως δεν περιμένετε να τα ακούσετε αυτά τα λόγια. Θα το στηρίξετε, θα είστε δίπλα του, πολύ πολύ καλό, απλά έρχεται ένα ξέσπασμα λοιπόν από αυτό το άτομο. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, δεν είναι μόνο αντρικό. Γενικά αυτό το γάμα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και έρχεται με αυτό το σκοπό. Να πω ότι σήμερα είναι πολύ περίεργο το φλιτζάνι, δεν είναι ότι είναι πολύ στεναχωρημένο, είναι ότι απλά θα γίνουν γεγονότα που ίσως θα προκαλέσετε εσείς.
εκεί που υπάρχει μια ωραία ένωση, εκεί έρχεται και ένα μπαμ από πάνω και διαλύεται κάτι. Κάτι τελειώνει, κάτι που σας παιδεύει, τελειώνει λοιπόν. Άρα θα πω ότι πολύ το συναισθηματικό έχει ξεκινήσει εδώ σήμερα. Ίσως ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσετε. Απ' την άλλη βλέπω γνωριμίες με πρόσωπα καινούρια. Βλέπω μια επιτυχία, βλέπω μια γυναίκα με πολλά χέρια, μια γυναίκα σας βοηθάει πάρα πολύ, σας δίνει στήριξη, μπορεί να είναι η μάνα, μπορεί να είναι η αδερφή, μπορεί όμως να είναι και μια γυναίκα που δεν το περιμένετε ότι θα σας βοηθήσει τόσο πολύ. Έρχεται στο δρόμο σας και νομίζω ότι πνευματικά είναι λίγο το μυαλό της περίεργο και βοηθάει με ένα δικό της τρόπο σκέψης, θα έλεγα. Έχει κάτι ιδιαίτερο αυτή η γυναίκα. Και βλέπω ότι μπορεί να είναι ζώδιο του νερού, καρκίνος, σκορπιός ή ιχθύς. Δίπλα ακριβώς θέλω να σταματήσετε να σκέφτεστε κάποια αρνητικά για ένα άτομο που είναι στη ζωή σας, που σας αγαπάει πραγματικά, που σας στηρίζει, δεν κάνει κάτι πίσω σας, δεν σας κοροϊδεύει, είναι ειλικρινής, απλά εσείς αμφιβάλλετε για πολλά. Είναι σαν να του κόβετε το κεφάλι, σαν να τον αποκεφαλίζετε, να την αποκεφαλίζετε. Είναι και για γυναίκα και για άντρα, δεν είναι μόνο για αντρικό πρόσωπο, το ξαναλέω. Γιατί με ρωτήσατε, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Και είναι σαν να ξεκαθαρίζετε κάτι και να τελειώνετε μια κατάσταση. Ξεκινάτε κάτι καινούριο επαγγελματικά, όχι ακόμα, αλλά μέχρι 29/9 έρχεται κάτι πολύ πολύ καλό, μια πολύ ωραία πρόταση από ένα άτομο που κάθεται σε θρόνο, που σημαίνει ή ότι είναι υπεύθυνο σε κάτι δικό του ή ότι έχει πολύ πολύ καλή θέση γενικότερα και σας βοηθάει και εσάς, σαν να σας πιάνει από τους ώμους και να σας τοποθετεί σε μια πολύ καλή θέση. Πολύ ωραίο αυτό. Διώξτε φαντάσματα του παρελθόντος, δεν υπάρχει λόγος να είναι στη ζωή σας, γιατί μπροστά έρχονται τα καλύτερα. Παρθένος, σκορπιός, τοξότης, κριός, παίρνετε χαρά, κάνετε αγορά, πουλάτε, κάτι γίνεται, αγοραπολισία. Ανοίγει ένας δρόμος, λέει, οικονομικά, αλλά και σε ευκαιρίες που μέχρι τώρα μπορεί να μην περιμένατε. Τηλέφωνο χαρούμενο έρχεται από πρόσωπο της καρδιάς σας και κάτω. Βραδινή ώρα υπάρχει ερωτική συνάντηση, μπορεί να είναι νόμιμη, μπορεί να είναι παράνομη, ό,τι και να είναι θα γίνει βραδινή ώρα συνάντηση. Θα είναι πολύ καλή. Αν και μετά εσείς νιώθετε λίγο τύψεις, λίγο άσχημα, δεν θα ήταν αυτό που περιμένατε, παρόλα αυτά θα γίνει και μετά εσείς θα μείνετε μέσα σας με κάποια ερωτηματικά. Θα πάρετε απαντήσεις, μόνο που δεν νομίζω ότι θα σας καλύψουν. Δέλτα, αλφα, ένα ωραίο 11 που εγώ θεωρώ ότι είναι ώρα, βραδινή και θα πάρετε πολύ μεγάλη χαρά. Και ανοίγει ένας δρόμος από εδώ, μετά από αυτή τη συνάντηση, που έρχεται και άλλο ένα πρόσωπο και εκεί λέει θα έρθετε σε ένα δίλημα και θα πρέπει να αποφασίσετε. Εγώ νομίζω ότι όλα γενικά είναι καλά και στο πιατάκι και εδώ. Θέλω να κρατάτε λίγο μια στάση πολύ προσεκτική απέναντι σε ένα πρόσωπο που ίσως αυτό το πρόσωπο είναι από εξωτερικό, ίσως παίζει κάτι οικονομικό. Νομίζω ότι σας κοροϊδεύει αυτό το πρόσωπο. Μου βγαίνει έντονα το ζώδιο του Ταύρου, αν είστε εσείς δηλαδή και το περνάτε όλο αυτό, ή αν είναι το πρόσωπο, προσοχή λίγο, μη χάσετε χρήματα. Νομίζω ότι κατά τα άλλα είναι όλα καλά. Θέλω να προσέχετε λίγο τις μετακινήσεις σας και γενικώς μέχρι 17-18 να είστε προσεκτικοί και προσεκτικές στην οδήγηση και γενικότερα. Μικρό ατυχήματα βγαίνουν, οπότε προσοχή, γιατί όταν είστε λίγο στον κόσμο σας χάνετε λίγο την μπάλα. Πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας, πάμε να σκεφτούμε την πρώτη επιθυμία που θέλετε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί υπάρχει ένα άτομο που το εμποδίζει απίστευτα, είτε είναι τρίτο άτομο, είτε το άτομο που σκέφτεστε έχει τόσο αρνητικότητα που δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Πάμε να σκεφτούμε δεύτερη επιθυμία. Εδώ θα πω ότι ναι, θα γίνει, είναι μια μικρή νυχτερίδα, λευκή, επιτυχία, μπορεί να είναι χρήμα, μπορεί όντως να έχετε το κοκαλάκι της νυχτερίδας που λέμε σε αυτή την επιθυμία και να γίνει ξαφνικά από το πουθενά. Και πάμε να κάνουμε την τρίτη επιθυμία, όπου εδώ βγαίνουν χρήματα.
βγαίνει ένα ωραίο 25, μέχρι 25 Νάτου λοιπόν αυτό θα πραγματοποιηθεί, θα γίνουν πρώτα κάποια λόγια, αλλά μετά από τα λόγια έρχεται η ισορροπία. Πάμε να κάνουμε και στο πιατάκι, άλλη μία που θέλω, και να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά, και το κάνω έτσι για να βλέπετε κιόλας πώς θα βγει η επιθυμία, όσο μπορείτε. Ένα τηλέφωνο θα αλλάξει τα πάντα, λέει εδώ. Νομίζω ότι είναι προσωπικό αυτό και νομίζω ότι ένα άτομο που ίσως σας έχει πει κάποια ψέματα, αυτή τη στιγμή νομίζω θα είναι πολύ ειλικρινές απέναντί σας και θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ νομίζω ότι όλα είναι καλά. Σύντομα εμείς θα ξαναπούμε τα επόμενα. Εσείς να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να κάνετε τις επιθυμίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.